Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Όπως σας είπα και λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, κοντά μας είναι η κυρία Παναγιώτα Καλώτα. Είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το συνδυασμό ΣΕΡΑΣ του Στέφανου Φωτιάδη. Καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κυρία Μωροήτη. Μια χαρά. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη συζήτηση και να τα πάρουμε, σας παρακαλώ, από την αρχή. Καθώς έχουμε ένα νέο νόμο, τον Κλισθένη, έχουμε μια νέα αυτοδιοίκηση, διαφορετική όχι νέα, διαφορετική αυτοδιοίκηση, καθώς χρειάζονται και συνεργασίες πλέον μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια. Και εσείς είστε ήδη Δημοτική Σύμβουλος, επομένως ξέρετε το παλιό, αλλά θα βιώσετε και το καινούργιο. Ναι. Για κάντε μου τώρα το σχόλιο σας εδώ. Έχει αλλάξει ο νόμος, είναι ο Κλισθένης, ο οποίος μειώνει, δεν επιδοτεί την εκλεγμένη Δημοτική Αρχή με παραπάνω Δημοτικούς Συμβούλους. Καθιερώνεται η απλή αναλογική. Από την πρώτη Κυριακή οι συνδυασμοί θα πάρουν αναλογικά τις θέσεις των εκλεγμένων Δημοτικών Συμβούλων και στη δεύτερη Κυριακή θα πάμε για τους για τον επικεφαλής. Ποιος θα είναι δήμαρχος. Ναι, η Δημοτική Αρχή θα έχει 21 συμβούλους και με βάση τον νέο νόμο θα κληθεί ο δήμαρχος πλέον να συνεργαστεί με κάποιον από τους υπολείπους εκλεγμένους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επικεφαλής. Εσείς τώρα που το έχετε βιώσει το ΣΕΡΑΙΚΟ Δημοτικό Συμβούλιο, πιστεύετε ότι μια τέτοια συνεργασία θα είναι εύκολη? Σε σημαντικά θέματα θα μπορούμε να βγάλουμε άκρη, κυρία Καλώτα, ή πραγματικά θα χρειάζεται πολύ σκόπος και από τον αρχηγό, αλλά και από τους Δημοτικούς Συμβούλους της συμπολίτευσης, να μιλήσουν με τους συναδέλφους τους, να μπορούν να κατανοήσουν όλοι ένα σημαντικό θέμα, που δόξα τον Θεό στο Δήμο των Σερών έχουμε πολλά θέματα. Θα πέσουν πολλά θέματα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο σημαντικά. Η αλήθεια είναι δύσκολο, νομίζω. Απαιτεί συνεργασία, συνένεση. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που θα είναι εκλεγμένοι θα πρέπει να είναι πολύ συγκροτημένοι, οργανωμένοι, με υπομονή, με ελεγχόμενο θυμικό, γιατί οι διαφωνίες θα είναι έντονες, η πλειοψηφία θα είναι οριακή και αυτό απαιτεί σύνεση, εμπειρία, γνώση και το πιο σημαντικό είναι θετική σκέψη για το καλό του Δήμου. Εκεί που πρέπει κάποιος να διαφωνήσει, πρέπει να διαφωνήσει, αλλά και εκεί που πρέπει να δει το καλό του Δήμου, πρέπει να συμφωνήσει για να μπορούμε να παράγουμε έργο και αυτό να είναι φυσικά προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών. Γελάω, θα ξέρετε, δείξει, γιατί είπατε θα δείξει. Ελεγχόμενο θυμικό. Αυτό θα ρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον η ιστορία του Δημοτικού Συμβουλίου των Σερών έχει δείξει ότι δεν ελέγχεται εύκολα. Η ιστορία, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Κλισθένη, αλλά δεν ελέγχεται εύκολα. Δηλαδή, έχουμε δει και ομηρικούς καυγάδες, πιθανότατα και χωρίς λόγο και αιτία. Ναι, είναι χαρακτηριστικό αρκετές φορές, αλλά τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό που είμαι εγώ Δημοτική Σύμβουλος, η αλήθεια είναι, εμείς ως αντιπολίτευση έχουμε πολλές φορές συνεργαστεί και συνενέσει με την Δημοτική Αρχή, και έχει παραχθεί έργο σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό, σας είπα πάλι, η εμπειρία και η υπομονή και βασικά να θέλεις το καλό του τόπου σου και να σκέφτεσαι με ανοιχτό μυαλό, να διαφωνείς, αλλά και να συνεργάζεσαι σε όλες τις περιπτώσεις. Η συνεργασία, η συνένεση θα είναι το εργαλείο αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου που θα προκύψει με τη διαδικασία του Κλισθένη. Κυρία Καλώτα, γιατί μιλάτε στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης? Εσείς είστε μια προσωπικότητα που θα μπορούσατε να πάτε και για περιφέρεια, αλλά και για βουλευτής. Τι ήταν αυτό λοιπόν που σας όθησε να μείνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να θέσετε εκ νέου υποψηφιότητα και να διεκδικήσετε? Για μένα ο μεγαλύτερος βαθμός, ο πιο σημαντικός βαθμός είναι η αυτοδιοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση.
η αμεσότητα που δίνει αυτή η επαφή με τον πολίτη, η καθημερινότητα, οι δραστηριότητες που μπορείς να αναπτύξεις, το έργο σε καθημερινή επαφή με τον τόπο που ζεις με τον συνδημότη σου, για μένα είναι το πιο σημαντικό έργο. Εδώ ζω, εδώ εργάζομαι, κάθε μέρα ανακαλύπτω τα προβλήματα του τόπου μου, τα ζω κι εγώ, μου τα λένε και οι συνδημότες και εδώ θέλω να προσφέρω. Η Βουλή είναι το ανώτατο αξίωμα, ένα από τα ανώτατα αξιώματα που μπορεί να τιμηθεί κάποιος και η Περιφέρεια έχει ρόλο, αλλά θεωρώ ότι το μεγαλύτερο ρόλο σου, το μεγαλύτερο έργο σου μπορείς να το παράξεις στον τόπο που ζεις εφόσον έχεις θέληση. Είναι συνειδητή επιλογή, ήταν συνειδητή επιλογή μου να έρθω στις Σέρρες, να δραστηριοποιηθώ επαγγελματικά, να ζήσω με την οικογένειά μου. Ζούσα στη Θεσσαλονίκη, εκεί τελείωσα τις σπουδές μου και άφησα το σπίτι μου, τις δραστηριότητές μου, κάποια επαγγελματικά δεδομένα και επέλεξα συνειδητά την πόλη των Σερών. Δύσκολη απόφαση και μεγάλη απόφαση. Δηλαδή, φύγατε από τη συμπρωτεύουσα και ήρθατε βεβαίως σε μια πολύ μεγάλη πόλη. Ωστόσο, αυτή η πόλη και αυτός ο νομός ουσιαστικά είχε πάρει μια κατηφόρα και καταλήξαμε να είμαστε οι τελευταίοι των τελευταίων. Για μένα ήρθα το 98, ήταν μονόδρομος. Αγαπώ τον τόπο μου. Παρόλο που το 98 γνωρίζουν όλοι ότι ευκαιρίες υπήρχαν και στη συμπρωτεύουσα και για την ιατρική και για όλα τα επαγγέλματα. Άφησα το δικό μου σπίτι, τις άλλες επαγγελματικές μου δραστηριότητες και επέλεξα να έρθω εδώ. Επομένως, τις επιλογές που κάνω τις υποστηρίζω και θα τις υποστηρίζω για πάντα. Εδώ ζω, έχω καθημερινή επαφή με τον κόσμο, ο Δήμος Σερών και γενικότερα ο νομός Σερών με στηρίζει. Και εδώ θέλω να προσφέρω. Είναι ξεκάθαρο για μένα. Ναι, έχω δεχτεί προτάσεις κατά καιρούς. Ευχαριστώ δεν που με τιμούν. Δεν μπήκατε δηλαδή στο δίλημα να πείτε να μείνω στο Δήμο ή να πάω, όχι, ξέρω εγώ, για όχι, βουλευτίνα. Όχι. Δεν είχα κανένα απόλυτη δίλημα ποτέ. Είμαι απόλυτη και θα είμαι εδώ. Τώρα, θα μου πείτε... Α, το λες τώρα. Όχι, εγώ θα σας πω ποτέ, μην λέτε ποτέ. Εντάξει, σωστό. Αυτό το ξεκίνησα να το πω μόνη μου. Mm-hmm. Ποτέ μιλάς ποτέ. Όμως, κάθε βήμα μου εκτομετράω, εκτιμώ πάρα πολύ κάποια δεδομένα και έχω σαν κριτήριο πάντα τι μπορώ να προσφέρω με βάση τις δυνατότητές μου στο μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό που ξέρω, αυτό που μπορώ να κάνω. Και θεωρώ ότι πρέπει να είσαι κοντά στο πρόβλημα, κοντά στο αντικείμενο που θα κληθείς να υπηρετήσεις, ενώ τη δομή που θα υπηρετήσεις, για να μπορέσεις να είσαι πιο αποτελεσματικός. Τα 5 χρόνια αυτό ήταν ένα φροντιστήριο πάρα πολύ καλό, μια πολύ σημαντική εμπειρία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με πολλά υπέρ και λιγότερα κατά. Θα ήθελα μεγαλύτερη συμμετοχή να είχαμε ως αντιπολίτευση στις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής. Παρ' όλα αυτά, πάρα πολύ σημαντική εμπειρία, η Οικονομική Επιτροπή, οι συνεδριάσεις των υπολείπων επιτροπών, η γνώση για τεχνικά έργα που πιο πριν δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε. Μπήκατε και σε αυτό το τομέα, Εάν θέλεις να συμμετέχεις σωστά στις αποφάσεις και να κρίνεις τις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής, θα πρέπει να μελετάς, να ρωτάς, φυσικά όσο μπορείς, και τις υπηρεσίες βασικά και τους νόμους. Βέβαια, σε κάθε τομέα υπάρχει ο πιο ειδικός, ο μηχανικός. Καλά, σωστά. Ναι. Και ήταν μεγάλη εμπειρία. Φτάσατε ποτέ στο σημείο να αγανακτήσετε τόσο πολύ, να βλέπετε δηλαδή ένα θέμα, το οποίο πιθανότατα η λύση του να ήταν εύκολη, αλλά να γινόταν δύσκολη επειδή ακριβώς κάποιοι δεν είχαν τη βούληση να το τελειώσουν, να το κλείσουν, να το λύσουν. Είναι πολύ σημαντική πολιτική βούληση. Αυτή είναι η κινητήριος δύναμη. Αυτή θα λύσει με αυτόν τον τρόπο λύνεται το πρόβλημα. Ναι, μερικές φορές
έβλεπα ότι κάποια πράγματα ήταν πολύ απλά για το δικό μου μυαλό, με τη δική μου γνώση και δεν παίρναμε κάποια απόφαση πολύ γρήγορη και πολύ απλή. Και μερικές φορές κολλάμε, βέβαια η νομοθεσία, την νομοθεσία τη βρίσκουμε πάντα μπροστά μας, ναι, και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, mm-hmm, πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί έχει αλλάξει πάρα πολύ η εποχή της διοίκησης τώρα και ο τρόπος της διοίκησης. Ο έλεγχος είναι συνεχής και κεντρικά από το Υπουργείο και από την Περιφέρεια. Και παρόλα αυτά, η Δημοτική Αρχή με την πολιτική της βούληση μπορεί να ελιχθεί και να ρυθμίσει πάρα πολλά προβλήματα και να επιλύσει πολλά προβλήματα. Δεν δέχομαι ότι δεν υπάρχουν λύσεις. Δέχομαι ότι μερικές φορές μπορεί να γινόμαστε άβουλοι ή και οφελώς εντός εισαγωγικών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, δεν λέγεται συχνά ότι μπορεί να γινόμαστε πολλές φορές άβουλοι και να μην προχωράμε να λύσουμε κάποια ζητήματα. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, εφόσον θέλουμε. Δεν υπάρχουν άσχημες πόλεις, δύσκολες αποφάσεις. Έχουμε άρχοντες, αυτοδιοικητικούς, που δεν έχουν τη βούληση να προχωρήσουν παρακάτω, δηλαδή ρεαλιστικά και ουσιαστικά, με σχέδιο μακροπρόθεσμο, όχι βραχυπρόθεσμο. Άλλο σημαντικό που μου λέτε, ότι έχουμε το μακροπρόθεσμο, όπου όλοι οι δήμαρχοι και αυτοί που θα εκλεγούν να το ακολουθούν. Δεν έχουμε τη στρατηγική. Δηλαδή, έχετε καταλάβει, κυρία Καλώτα, γιατί είμαστε σε αυτή την κατάσταση σήμερα ως Δήμος? Ένας Δήμος γκρίζος, ένας Δήμος με πολλές λακκούβες, ένας Δήμος, θα έλεγα, και βρώμικος, ίσως στην υπερβολή, αλλά ναι, φταίμε κι εμείς, ό,τι μας περισσεύει το πετάμε, οι πολίτες εννοώ. Έχετε καταλάβει γιατί είμαστε σε αυτή την κατάσταση σήμερα? Η καθημερινότητα είναι αυτή που απασχολεί όλους μας. Και εμένα και εσάς, καθημερινά κινούμαστε μέσα σε αυτή την πόλη. Είναι το πρώτο πράγμα που απασχολεί τους συνδημότες μας. Δυστυχώς, δεν είναι μόνο θέμα της Δημοτικής Αρχής ενός Δημάρχου. Είναι θέμα συνολικό και της πολιτείας να συνδράμει και της περιφέρειας προς αυτές τις κατευθύνσεις, ώστε το αποτέλεσμα να κριθεί συνολικά. Η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο σαν Δήμος, ως Δήμος, αλλά και ως νομός, είμαστε στις τελευταίες θέσεις. Αναπτυξιακά, οικονομικά, μπορεί μεν η καθημερινότητα να απασχολεί τον συνδημότη μας, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η οικονομική καχεξία, στην οποία έχει επέλθει ο πολίτης, ο δημότης των Σερών και γενικότερα ο κάτοικος των Σερών, και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Θα πρέπει να δούμε τον Δήμο Σερών, να δούμε στο Δήμο Σερών όχι μόνο την καθημερινότητα, αλλά και την ανάπτυξή του, μέσα από ένα πρόγραμμα που θα δώσει δυνατότητα για νέες θέσεις εργασίες, για εξοραϊσμό της πόλης και επισκεψιμότητα μεγαλύτερη, και βασικά να μπορέσουμε να κρατήσουμε νέο κόσμο μέσα στην πόλη, δίνοντας και δυνατότητα ακόμα και η επιμόρφωση των συνδημοτών μας, ώστε μέσα από την παιδεία που θα αποκτήσουν και τη γνώση, να συνδράμουν στο έργο μας, να μαζί να προχωρήσουμε και να δώσουμε λύσεις. Γιατί η αλήθεια, εάν δεν υπάρχει βοήθεια από το συνδημότη, από τον πολίτη του Δήμου των Σερών, το έργο είναι μισό. Χαίρομαι που μου το λέτε αυτό, γιατί ξέρετε, τώρα είναι και η εποχή που οι υποψήφοι τα ρίχνει ο ένας στον άλλον. Ενώ ουσιαστικά πολύ μεγάλο κομμάτι ευθύνης έχουμε και εμείς, γιατί ουσιαστικά εμείς δημιουργούμε την κακή καθημερινότητά μας, εμείς δημιουργούμε τη βρωμιά μας, εμείς δημιουργούμε όλη αυτή την κατάσταση. Είστε αποφασισμένοι να προτείνετε ακόμη και πρόστιμα στους πολίτες που δεν θα συμμορφώνονται και που νομίζουν ότι όλος ο Δήμος είναι το σπίτι τους, επομένως το χειρίζονται όπως πιστεύουν αυτοί?
Πρώτα, σκέφτομαι. Τώρα την καθαριότητα. Ναι. Μου περισσεύει το χαρτάκι στην τσέπη και το πετάω κάτω. Είστε αποφασισμένοι να ρίξετε και πρόστιμα ώστε να συνέλθουμε, γιατί θαρώ ότι και ο φόβος φυλάει τα έρμα, κυρία Καλώτα. Για να φτάσει μια δημοτική αρχή να βάλει πρόστιμο σε έναν δημότη, θα πρέπει να έχει προσφέρει την υποδομή σε αυτόν τον δημότη, σε όλα τα επίπεδα, και την εκπαίδευση και την παιδεία, γιατί είναι πολύ σημαντικό η εκπαίδευση, ώστε να υπάρχουν οι δομές και να ακολουθήσει κάποιους κανόνες για να βοηθήσει σε έναν καθαρό Δήμο. Επομένως, εμείς αυτό το κομμάτι δεν έχουμε φτάσει σε αυτό. Δεν το έχουμε δουλέψει ποτέ. Έχετε δεν δίκιο. Το έχουμε Έχετε δουλέψει. Δίκιο. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το σχολείο, από το παιδί, από την οικογένεια, από τον κάδωνα κύκλωσης που πρέπει να το αποθετήσουμε, από επιμορφωτικά προγράμματα που να λέμε που βάζουμε το χαρτί, που βάζουμε το μπουκάλι, το γυαλί, αλλά όχι μόνο να το λέμε, ούτε να έχουμε μόνο τον κάδο στα 500 μέτρα και να λέει ο κάτοικος, δεν μπορώ τώρα να πάω και 500 μέτρα να αφήσω τα μπουκάλια. Πρέπει να δώσουμε ρεθίσματα για να πούμε ότι μπορεί να φτάσουμε σε κάποια χρονική στιγμή στην επιβολή προστίμων. Ναι, αλλά θα σας πει τώρα ο εκάστοτε δήμαρχος ότι δεν είναι. Ωραία τα λέτε, κυρία Καλώτα, και βεβαίως οι κάτοικοι θα πρέπει να βρίσκονται μπροστά στους δημότες για να μην τρέχουν τα 500 μέτρα, αλλά δεν υπάρχουν και χρήματα. Επομένως, εκεί τι κάνετε τώρα, βάζετε φρένο στα πιστεύω σας, βάζετε φρένο στις διεκδικήσεις σας, βάζετε φρένο στο αυτό που έχετε, την εικόνα που έχετε στο νου σας? Όχι, φρένο δεν πρέπει να μπει. Πρέπει να γίνει προσπάθεια προς όλες τις κατευθύνσεις για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για όλα αυτά τα βασικά έργα. Ξέρετε, τώρα μιλάμε για κάτι πάρα πολύ απλό. Το αυτονόητο συζητάμε. Μιλάμε για το αυτονόητο, ναι. Το οποίο δεν υπάρχει πιο βασικό. Καθαριότητα, καθημερινότητα. Μιλάμε για το αυτονόητο. Υπάρχουν προγράμματα που ανοίγουν και επιδοτούμενα και μέσα από έσοδα του Δήμου, τα ανταποδοτικά, όπως λέμε, τέλη, που πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός σωστός και να δοθούν προτεραιότητες. Και πάλι επιμένω, για μας σαν αυτοδιοικητική ομάδα ΣΕΡΑΣ, είναι βασικός στόχος ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Δεν σημαίνει δηλαδή παίρνω τώρα έναν κάδο, τον βάζω εκεί, ξοδεύω κάποια χρήματα ή βάζω μια λάμπα εκεί, ξοδεύω κάποια χρήματα και ξαφνικά βλέπω ότι αυτό δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Τώρα θα ακυρώσω αυτό, θα το κατεβάσω, θα μεταφέρω αυτό τον κάδο εκεί. Ένας σωστός σχεδιασμός μπορεί να οδηγήσει, σίγουρα όχι στο τέλειο, αλλά σε σημαντική βελτίωση. Και γιατί δεν έγινε αυτός ο σχεδιασμός ποτέ, κυρία Καλώτα? Έγιναν προσπάθειες. Μην ακυρώνουμε τα πάντα. Δεν ακυρώνουμε, έγιναν κυρία προσπάθειες, Καλώτα, αλλά δεν μας αρέσει να βγαίνουμε αλλά από το σπίτι μας και να σκοντάφτουμε στο πλακάκι που έχει ξεκολλήσει, ναι, στο να πρέπει να πάω απέναντι για να βρω τον κάδο, για να πετάξω τα ανακυκλώσιμά μου. Θα μου πείτε τώρα, μην είσαι τεμπέλα και θα πας και απέναντι. Ναι, ωραία. Και όταν τον βρίσκεις γεμάτο τον κάδο. Τι χρειάζεται μετά? Θέλει προγραμματισμός, πιο δυνατός, πιο σωστός προγραμματισμός πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να υπάρχουν συνεργεία επισκευής, άμεσα συνεργεία επισκευής πεζοδρομίων. Σας λέω απλά πράγματα. Θα πρέπει ίσως να υπάρχει ένα γραφείο, όχι θα πρέπει ίσως, πρέπει να υπάρχει ένα γραφείο που θα πάει άμεσα το παράπονο και ηλεκτρονικά. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, τώρα πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Ένα γραφείο εννοείται, ένα γραφείο που θα δουλεύει, γιατί σήμερα τέτοιο γραφείο έχουμε. Δεν ξέρω βέβαια πόσοι δημότες επικοινωνούν με αυτό το γραφείο, γιατί δεν το ξέρουμε και πολύ. Αλλά δυσκολεύονται να δει. Δεν βρίσκουμε και τη λύση αμέσως. Δηλαδή δεν έχουμε μια ενημέρωση που να λέει ότι ναι, λάβαμε το παράπονό σας. Ναι, ξέρετε, είναι εκεί τώρα. Ξέρετε, αυτό που μας είπατε θα το λύσουμε μεθαύριο. Θα το λύσουμε μετά από 2 μήνες. Δεν υπάρχει αυτό. Εμείς θα θέλουμε να οργανώσουμε διαδικτυακά, ηλεκτρονικά, να μπορεί ο πολίτης να στείλει το αίτημά του, αίτημα της καθημερινότητάς του ή ό,τι άλλο, σε ένα γραφείο, σε έναν υπολογιστή μπροστά, με ένα άτομο, εννοείται, εκπαιδευμένο σε αυτό, ναι, χειριστής, πάρα πολύ καλός, και με συνεργεία, μίνι συνεργεία,
που θα υπάρχουν ένα συνεργείο να προβαίνει σε αποκατάσταση άμεση τουλάχιστον των πιο επικίνδυνων και δύσκολων προβλημάτων της καθημερινότητας. Είναι απλά, είναι κάποιες απλές... Θα γίνει πανικός, στο παράπονο. Θα γίνει πανικός όμως. Εντάξει, θα υπάρξει κάποια ιεράρχηση. Ναι. Λογικά υπάρχει κάποια ιεράρχηση γιατί στα προβλήματα. Γιατί μου βάζετε τον υπολογιστή μπροστά και να μπορούμε να στείλουμε κάτι ηλεκτρονικά. Εμείς η μεγαλύτερη ηλικία που δεν ξέρουμε να χειριζόμαστε καλά τους υπολογιστές, τι θα κάνουμε. Πού θα λέμε τα παράπονά μας και τον δρόμο μας. Περισσότεροι... Γιατί δεν μας αφήνετε απ' έξω. Όχι. Αλλά... Δεν αφήνουμε κανέναν απ' έξω. Πάντα υπάρχουν υπηρεσίες του Δήμου που είναι εκεί, στα γραφεία. Όποιος δεν μπορεί να χειριστεί έναν υπολογιστή και να στείλει ηλεκτρονικά ένα μήνυμα, θα πάει στο γραφείο. Αλλά οι περισσότεροι, και αρκετά σε μια ηλικία και μεγαλύτερη, μπορούν να χειριστούν πλέον τον υπολογιστή και να στείλουν το μήνυμά τους. Επομένως, περάσαμε σε ένα άλλο κομμάτι, ότι πολύ, πολύ σημαντική είναι η οργάνωση των Δήμων, των υπηρεσιών του Δήμου, με ηλεκτρονική μορφή, να τελειώνουν τα περισσότερα αιτήματα από ένα απλό πιστοποιητικό, γεννήσεως ή οτιδήποτε άλλο προκύπτει. Έτσι θα διευκολύνεται και τους υπαλλήλους του και Δήμου. Και οι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι πολύ φορτωμένοι, είναι πάρα πολύ φορτωμένοι και ασχολούνται πολλές φορές με απλά πράγματα και μένουν πίσω πολύ μεγαλύτερα θέματα που πρέπει να ασχοληθούν και να τα λύσουμε πολύ πιο σημαντικά. Κυρία Καλώτα, αν σας λέγαμε ότι αύριο το πρωί θα έχετε τη δυνατότητα να λύσετε ένα πρόβλημα. Αύριο το πρωί. Σήμερα έχουμε Δευτέρα, αύριο Τρίτη θα σας δοθεί η δυνατότητα να λύσετε ένα πρόβλημα στο Δήμο των Σερών. Ποιο θα ήταν αυτό? Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Εγώ θέλω να λύσω, Αν είχατε ένα μαγικό ραβδάκι που θα μπορούσε να λύσει ένα θέμα. Όχι, είναι μεγάλο. Δεν είναι καλή ερώτησή σας. Δεν είναι καλή το ερώτηση. Μαγικό ραβδί αυτό πρέπει να λύσει, να χτυπήσει προς πολλές κατευθύνσεις. Όχι, δεν είναι. Άρα δεν είναι Δεν είναι πετυχημένη η ερώτησή σας. Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα, λέτε. Είναι πολλά τα προβλήματα. Ο κόσμος νοιάζεται για την καθημερινότητα. Θα πω και εγώ το συνηθισμένο. Ξαφνικά καθαρή πόλη, δρόμοι, ασφαλτόστρωση. Δεν είναι. Εγώ θα ήθελα το μαγικό ραβδί να κάνει την πόλη μου αύριο πιο όμορφη, εξοραϊσμένη, με μεγάλη επισκεψιμότητα με τουρισμό, και να μείνουν οι νέοι μέσα στην πόλη και να μην ακούω στον δρόμο μπορείτε να μας βρείτε μια δουλίτσα για το παιδί μου κάπου να πάει 2 ώρες, 3 ώρες. Αυτό θέλω. Το μαγικό ραβδί θέλω να κάνει αυτό. Αυτό φαντάζομαι είναι ένα αίτημα που το ακούτε καθημερινά ναι, και αυτό. Πρέπει να σας πιέζει πάρα πολύ, έτσι δεν είναι? Ναι. Βλέπουμε πείνα πλέον τριγύρω μας, βλέπουμε ζητιανιά, βλέπουμε και σε εμάς εδώ στους κάδους. Ανάπτυξη θέλω να δω. Ναι, μένει η καθημερινότητα, πατάμε, έχουμε σπάσει αρκετή τα πόδια μας μέσα, πάνω στα πεζοδρόμια και στις πλάκες και τα χέρια μας, αλλά εγώ το μαγικό ραβδί θα ήθελα να ανοίξει αυτή την πόλη προς όλες τις κατευθύνσεις, να αποκτήσει τουρισμό, ανάπτυξη, πολιτισμό, αθλητισμό και έχουμε πολλές δομές που πρέπει... Είστε από τις λίγες που μου λέτε και για πολιτισμό, να ξέρετε. Είναι σημαντικό. Πολιτισμός είναι... Γιατί δεν το λένε όλοι οι υποψήφοι, λοιπόν? Γιατί αφήνουμε το κομμάτι του πολιτισμού τελευταίο? Χωρίς παιδεία, πολιτισμό και υγεία δεν προχωράει τίποτα, κυρία Μωροέτη. Είναι βασικά αυτά. Παιδεία, πολιτισμός, υγεία, φέρνει όλα τα άλλα. Ανάπτυξη, εννοείται ο αθλητισμός είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι. Σωστά. Ο πολιτισμός, η επιμόρφωση, το άνοιγμα του μυαλού, η γνώση... αυτό θα με ανοίξει το μυαλό μου, αυτό θα με εκπαιδεύσει, αυτό θα με ενημερώσει για να βελτιώσω τη δουλειά μου, να μπω σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, να ενημερωθώ τι γίνεται πιο έξω και να καλυτερέψω γενικά τη ζωή μου, την καθημερινότητά μου. Έτσι θα έρθει και βελτίωση και στην καθημερινότητα. Αν δεν έχω παιδεία και δεν έχω υγεία, ένα μεγάλο κομμάτι που έχει μείνει επίσης πίσω από την οικονομική καχυξία που έχει επέλθει στον τόπο μας. Καλά αυτό. Λοιπόν, επομένως πώς θα πάμε μπροστά?
Μιλάμε μόνο για την πόλη των Σερών και ίσως κάποιοι που μας ακούν τώρα στα χωριά να λένε: ωραία, πείτε κάτι και για μας. Όχι, γιατί εγώ... εμείς είμαστε ξεχασμένοι. Εμείς δεν έχουμε το πράσινο, εμείς δεν έχουμε την πλατεία, εμείς δεν έχουμε την παιδική χαρά, εμείς δεν έχουμε το δρόμο για να πάμε στο χωράφι μας, για να βγάλουμε αυτό το ψωμί που μπορούμε να βγάλουμε. Εκεί τι τους λέμε αυτούς τους ανθρώπους? Εγώ δεν μιλάω μόνο για την πόλη των Σερών, λέω δημότες και ίσως δεν έχουμε εμπεδώσει, δεν έχουμε εμπεδώσει ο κόσμος ότι δημότες είναι και τα χωριά μας. Τα οποία είναι 26-27 χωριά. Δεν είναι λίγα. Είναι... Πάρα πολλά. Είναι πολύ... είναι... Με τα χωριά ζούμε μέσα στην πόλη. Αν δεν ήταν τα χωριά μας και πριν από λίγο καιρό, που ήταν οι αγρότες μας οικονομικά πολύ καλύτερα, ήταν αυτοί που στήριζαν την οικονομία της πόλης των Σερών. Και τα μαγαζιά μας, και το γιατρό, και το δικηγόρο. Για να σας πω και ειδικότερα τον γιατρό που στηριζόμαστε, ειδικά ελεύθεροι επαγγελματίες, πάρα πολύ στο συνταξιούχο, στον κάθε συνταξιούχο και στους συνταξιούχους όμως έτσι. Το ΟΓΑ, είναι αυτοί που στηρίζουν πάρα πολύ κόσμο. Ολόκληρο κλάδο. Ναι, όλα, είναι ότι τώρα πλέον οι καημένοι συντηρούν τις οικογένειες των άνεργων παιδιών τους. Επομένως, χωρίς τον αγροτικό μας πληθυσμό, χωρίς τα χωριά μας, μπορεί να πάει η πόλη μπροστά. Εννοείται ότι όταν μιλάμε, δεν μιλάμε για δεν κατακερματίζουμε, δεν ξεχωρίζουμε χωριά και πόλη. Ναι, σίγουρα ο μεγαλύτερος πληθυσμός είναι μέσα στην πόλη, αλλά αυτά τα δύο πρέπει να συνδεθούν, γιατί αν δεν υπάρξει σύνδεση, δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Να βρεθούν τρόποι για εύκολη μετακίνηση. Ό,τι υπάρχει στην πόλη, όποια δομή αναπτύσσεται μέσα στην πόλη, πρέπει να πάει και στο χωριό. Προγράμματα επιμορφωτικά, πολιτιστικά. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι γίνονται προγράμματα θεάτρου, χορού, μουσικής. Εντάξει, θα μου πείτε, θα πάει στο πιο μικρό χωριό. Υπάρχουν έτσι... Το σωστό θα ήταν αυτό, να πάει στο πιο μικρό χωριό που άλλος δεν έχει και δυνατότητα. Ή να βρεθεί τρόπος μετακίνησης. Οι παιδικές χαρές δεν ανήκουν μόνο στα παιδιά της πόλης των Σερών. Δεν εννοείται, δεν μπορεί χωριό που να μην έχει στην πλατεία μία παιδική χαρά. Έτσι μάθαμε όλοι, από εκεί με στοιχειώδες κούνιες. Δεν ισχύει πάντως σήμερα αυτό. Όχι, δεν ισχύει σε όλα τα χωριά. Τα χωριά μας λίγο, όχι λίγο, αρκετά έχουν μείνει πίσω. Η ενημέρωση, ακόμα και τώρα οφείλουμε και ως αυτοδιοικητικοί που ζητούμε την ψήφο όλων των δημοτών, τα μηνύματά μας να φεύγουν και ενημερώσεις μας και προς τα χωριά μας. Όπως και αυτοί από τις τοπικές κοινότητες οφείλουν εμάς τους εκλεγμένους και τους μη εκλεγμένους να μας ενημερώνουν για κάθε δραστηριότητα, για να έχουμε συμμετοχή και να μπορούμε να δίνουμε λύσεις. Μια σχέση όπου ο ένας θα ενημερώνει τον άλλον. Και θα υπάρχει ένας κύκλος που δεν θα σπάσει ποτέ. Ναι, οι πρόεδροι των κοινοτήτων, επίσης είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν κανονικά, δηλαδή στα δημοτικά να συμμετέχουν, δεν μπορούν να συμμετέχουν στις αποφάσεις, αυτός είναι ο κλεισθένης. Δεν έχουν ψήφο, αλλά θα πρέπει, καλούνται, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν καλούνται. Θα πρέπει όμως να έχουν παρουσία στα δημοτικά συμβούλια. Έχουν λόγο, μπορούν να έχουν λόγο, μπορεί να μην έχουν ψήφο, αλλά έχουν λόγο. Κύριε Καλώτα, ξέρετε γιατί σταμάτησε όμως και δεν έρχονται οι περισσότεροι έτσι? Γιατί ξέρουν ότι ακόμη και αν πούν κάτι, δεν εισακούονται. Επομένως, θα πρέπει ο επικεφαλής, αλλά και εσείς οι δημοτικοί σύμβουλοι, να τους δώσετε να καταλάβουν ότι αυτό το οποίο θα πούνε, θα το ακούσετε. Θα το πάρετε σοβαρά υπόψη. Και όταν θα πάρετε μια απόφαση, θα σκεφτείτε και κοινών την άποψη. Ναι. Είναι δέσμευση. Αυτό δεν ισχύει σήμερα που μιλάμε. Είναι δέσμευση για μας και για τη μετέπειτα πορεία μας μετά την εκλογή μας που θέλουμε. Mm-hmm. Και ότι αυτό είναι δέσμευση. Και ήδη ως αντιπολίτευση, πάρα πολλές φορές συγηθήκαμε πάντα, όταν παίρναμε μια απόφαση για κάποιο χωριό μας, για κάποια κοινότητα, η απόφαση ήταν με βάση την εισήγηση του τοπικού συμβουλίου. Για μένα προσωπικά και για τον συνδυασμό με τον κύριο Μιλίδη που είμαστε τώρα και συνεχίζουμε να είμαστε μέχρι τις 31 Αυγούστου, ήταν και είναι δέσμευση.
και με την καινούργια αυτοδιοικητική ομάδα που κατεβαίνω υποψήφια, του Στέφανο Φωτιάδη. Είναι δέσμευση για μας οι αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου. Βέβαια, θα πρέπει να προβαίνουμε όλοι μας σε συζήτηση, σε ανάλυση. Και, αυτό θα σας έλεγα, ότι ναι, ίσως θα πρέπει να δείτε και εσείς το παρόν σε εκείνα τα συμβούλια για να γίνεται η συζήτηση. Ναι, εννοείται, και να κατευθύνουμε, να ακούμε τις επιθυμίες, τα προβλήματα του τοπικού συμβουλίου και να προτείνουμε όμως και λύσεις, εκεί που μπορούμε, τις σωστές λύσεις. Και έρχομαι ξανά στην αρχική μου τοποθέτηση, στη συνεργασία. Θα κληθεί η Δημοτική Αρχή να διοικήσει με συνεργασίες και με συνένεση. Είμαστε εκεί. Το φοβάμαι πάρα πολύ, ναι, να σας πω την αλήθεια. Η πλειοψηφία πλέον του εκλεγμένου Δημάρχου είναι οριακή. Επομένως, επιζητούμε τη λύση μέσα από συζήτηση, συνεργασία και θέληση για το καλό. Πρέπει να αφήσουμε τις παλιές μεθόδους και με ακούγεται η φωνή όλων των εκλεγμένων και μη που εκπροσωπούν τον πληθυσμό του Δήμου Σερών. Αναφερθήκατε στον κύριο Μιλίδη που είστε σήμερα και μιλήσατε και για την νέα παράταξη στην οποία είστε υποψήφια, του κυρίου Φωτιάδη. Ναι. Πώς έγινε αυτή η αλλαγή, δηλαδή πώς από τον κύριο Μιλίδη πήγατε στον κύριο Φωτιάδη εσείς? Ο κύριος Μιλίδης με την εποχή δημιουργίας, όπως είναι γνωστό, δεν συμμετέχει στις αυτοδιοικητικές εκλογές. 31 Αυγούστου αποχωρεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και πόσο γιατί γνωρίζω, πήγατε με τον κύριο Φωτιάδη και δεν πήγατε με τον κύριο Αραμπατζή, δεν πήγατε με τον κύριο Χρυσάφη, δεν πήγατε με την κυρία Παπαφωτίου. Θέλω να πω, συνδυασμοί είναι, 6 συνδυασμοί. Ναι, δεν επιλέγεις με το πού να πάω. Ξαφνικά ξυπνάς ένα πρωί και λες πού να πάω. Από τη στιγμή που αποφάσισα να συνεχίσω, ότι συνεχίζω την πορεία μου στην αυτοδιοίκηση, επέλεξα με τα δικά μου, με τα κριτήρια που έχει ο κάθε αυτοδιοικητικός, την ομάδα του Στέφανο Φωτιάδη, συνυπάρχουμε μαζί ως αντιπολίτευση στο Συμβούλιο, το Δημοτικό και στις Επιτροπές. Είναι μια ομάδα με, εκτιμώ πάρα πολύ τη συνεργασία, εκτιμώ την ηρεμία, την υπομονή και την επιμονή. Είναι αυτοδιοικητική ομάδα. Ο Στέφανος Φωτιάδης είναι αυτοδιοικητικός εδώ και χρόνια. Οπότε επιλογή μου ήταν καθαρά ρεαλιστική και συνειδητή. Όλοι οι συνυποψήφοι δήμαρχοι του Στέφανου Φωτιάδη είναι ικανά άτομα και ο κύριος Αραμπατζής ήμασταν μαζί εκεί, η κυρία Παπαφωτή, ο κύριος Χρυσάφης. Δεν έχει να κάνει η επιλογή μου με την προσωπικότητα μόνο του υποψήφιου δημάρχου. Για μένα είναι συνολικά τα κριτήρια της επιλογής μου και αποφάσισα να συμμετέχω με αυτή την ομάδα Σέρας και τον Στέφανο Φωτιάδη. Τι ακούτε από τον κόσμο, γιατί εντάξει, αναγκαστικά γυρίζετε. Έρχεστε, θα έλεγα, περισσότερο τώρα σε επαφή με τους δημότες για να τους θυμίσετε καταρχάς ότι είστε εκ νέου υποψήφια και να ζητήσετε και την ψήφο τους. Το αίτημα που ακούτε περισσότερο, πιο συχνά, ποιο είναι? Αυτό το ότι βρείτε μας δουλειά, κυρίως για τα παιδιά μας, για να ζουν με αξιοπρέπεια? Επιτέλους δεν βλέπετε τα προβλήματα, κάντε κάτι? Τι είναι αυτό που ακούτε πιο συχνά, κυρία Καλώτη? Το αίτημα, πέρα από την καθημερινότητα, εγώ να σας πω, η δεν ακούω. Η καθημερινότητα πάντα βγαίνει. Ναι, είναι μπροστά. Καθημερινότητα. Αλλά το αίτημα ίσως και λόγω επαγγέλματος, ως γιατρός, νευρολόγος, έρχομαι καθημερινά επαφή με τον με ασθένεια, με ιατρικό, κόσμο, με τον πονεμένο κόσμο. Ζητάει ανάπτυξη, ζητάει δουλειά, ζητάει λύσεις για να βελτιώσει το εισόδημά του. Και αυτό θα τον οδηγήσει και σε καλύτερες συνθήκες, ώστε να βοηθήσει και στη βελτίωση της καθημερινότητας. Ζητάει δομές να συνδράμει
ο Δήμος με την παρουσία του σε κοινωνικές δομές. Μου ζητάνε δημιουργία κάποιων ιατρείων, κάποιας πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε συνεργασία πάντα είδατε με τις δομές που έχουμε. Ναι, λείπει αυτό πραγματικά. Πρόληψη, προληπτικός έλεγχος σε ευπαθείς ομάδες, κάποια ίσως κοινωνική κάρτα για διευκόλυνση σε κάποιες ευπαθείς ομάδες που θέλουν να επισκεφτούν κάποιες δομές, κάποιο πιο εύκολο εισιτήριο. Δεν μιλάμε για τους απόρους τώρα, μιλάμε για ανθρώπους που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Ναι, γιατί ναι. Θα γυρίσει κανείς και θα πει: ωραία, υπάρχει και η πρόνοια του Δήμου, η κοινωνική πολιτική. Όμως δεν καλύπτονται όλοι. Όχι, από δεν αυτή καλύπτεται. Δεν ακυρώνουμε την κοινωνική πολιτική ναι. του Δήμου, την πρόνοια. Δεν καλύπτεται. Δεν καλύπτεται. Πρέπει ο Δήμος να συνδράμει, πρέπει να αυξήσουμε τα κονδύλια, τα ποσά. Που δίνει ο Δήμος κατά διαστήματα για τις ομάδες αυτές με επιταγές σε περίοδο γιορτών, με ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου, με ενίσχυση μέσω της Εκκλησίας. Αυτά νομίζω ότι πρέπει να τα αυξήσουμε όλα. Αλλά το κυριότερο είναι ότι πρέπει να δώσουμε πιο βαθιές λύσεις εκεί που μπορούμε, ώστε λιγότεροι συμπολίτες μας να φτάνουν στο σημείο να χάνουν την υγεία τους από έλλειψη χρημάτων. Άρα βέβαια, εσείς υπάρχει δεν περιμένετε πρόσβαση. Να έρθουν οι δημότες εσάς. Λέτε ότι εσείς Όχι, θα πρέπει να πάτε στους δημότες. Πρέπει να δημιουργήσουμε κάποια γραφεία και ενημέρωσης, κάποια προγράμματα με κοινωνικούς λειτουργούς που θα ελέγχουν αυτές τις ομάδες. Πρέπει... Είναι καλό, καλά αυτά όμως θέλουν χρήματα. Μπορούν να γίνουν και δεν είναι το μπορούν να γίνουν, το λέμε τώρα, οκ, okay, εμένα μπορούν να γίνουν και τελειώσαμε. Έχετε προτάσεις δηλαδή για αυτά τα κομμάτια έχουμε, μέσα φυσικά, στο νου σας. Φυσικά εσείς και έχουμε. Εσείς που το νιώθετε, ναι, αυτό φυσικά, δουλεύετε, φυσικά, το ζείτε. Φυσικά και έχουμε προτάσεις. Mm. Προτάσεις εύκολες, απλές. Δεν είπαμε ότι μπορεί ο Δήμος να κάνει μήνυ νοσοκομείο ή μήνυ... Καλά, δεν είναι και το αντικείμενό του. Δεν είναι και το αντικείμενό του. Στήριξη, λέμε. Στήριξη. Στήριξη σε όλες αυτές τις δομές που υπάρχουν, με καλύτερη οργάνωση και περισσότερα χρήματα προς αυτές τις δομές. Πώς θα βρεθούν, τώρα πάμε σε άλλο κεφάλαιο. Εντάξει. Μεγάλο μέσω κεφάλαιο. Της οικονομίας από κάποια εξοικονόμηση, οικονομία, α, νοικοκύρεμα. Σωστή διαχείριση. Ναι, πάνε αλυσίδα. Γιατί μπορεί να μας ακούει τώρα κάποιος και θα πει: ωραία, τα λέει κυρία Καλώτα, ναι, θα γίνουν, υπάρχουν χρήματα γενικά. Όχι. Πρέπει να υπάρχει και από αλλού ένας άλλος. Μέχρι τώρα δεν μου είπατε να υπάρχουν χρήματα εσείς. Μου είπατε υπάρχουν προγράμματα στο πρώτο κομμάτι της συζήτησής μας. Τώρα μου λέτε εξοικονόμηση, νοικοκύρεμα. Μέσα από το νοικοκύρεμα και εξοικονόμηση, μέσα, ναι. από την, μέσα από έργα πνοής που μπορεί να γίνουν, μπορούν να εξοικονομηθούν χρήματα για βελτίωση, για να δώσουμε και σε αυτές τις δομές. Mm-hmm. Εξοικονόμηση ενέργειας, τα έχουν πει πάρα πολλές φορές όλοι οι συνδοξίδες. Είναι μεγάλα κομμάτια, μπορούμε να μιλάμε ώρες. Θα φιλοξενήσουμε τους επικεφαλείς και θα μας ωραία, τα πούνε αυτά. Ωραία, θα κάνουν μεγαλύτερες αναλύσεις. Την καθημερινότητά μας, πάλι. Τονίζω ότι όταν υπάρχει βούληση από τα άτομα που θα κληθούν να υπηρετήσουν κάποιες θέσεις και έχουν τα αυτιά τους ανοιχτά, παρακολουθούν τα προγράμματα που τρέχουν και πολλές φορές το δύσκολο, φαντάζει κάτι πολύ δύσκολο, είναι απλό και έχουμε διάθεση, μπορούμε να προσφέρουμε κάτι παραπάνω. Ας ξεκινήσουμε από το κάτι παραπάνω. Και θα τρέξουν, θα φτάσουμε, θα φτάσουμε, βήμα-βήμα. Κυρία Καλώτα, θεωρήστε ότι απέναντί σας έχετε έναν ψηφοφόρο που σας ρωτάει, πολύ ωραία, σας γνωρίζουμε, παρακολουθούμε την πορεία σας. Πείτε μου γιατί να σας ψηφίσω. Φαντάζομαι ότι αυτή τώρα, η ερώτηση... Τώρα λίγο θα πρέπει να περιευτολογήσετε, να γιατί αυτό περιευτολογήσω, είναι και το δύσκολο. Δεν μ' αρέσει αυτό. Αλλά... Δεν μου άρεσε ποτέ ναι, να αλλά... περιευτολογώ. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα ρώτη με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, σας το θέτω. Ναι, γιατί ναι. εσάς και όχι άλλους είστε και πολλοί, είστε εκατοντάδες οι υποψήφοι. Είμαστε δηλαδή... πολλοί, όχι περισσότεροι. Ναι. Σχεδόν δεν είμαστε περισσότεροι από την προηγούμενη φορά. Αυτή τη φορά έχουν μπει πάρα πολύ νέα παιδιά. Ναι, παιδιά, όχι. Ναι, υποψήφοι. Αυτό ναι. είναι ο σωστός όρος. Με πολλή όρεξη, τόλμη, δυναμική, θάρρος. Έχουν βγει στο δρόμο πραγματικά. Καταθέτουν
την υποψηφιότητά τους. Δεν πάει όμως μπροστά το σύστημα μόνο με τους νέους. Ναι. Χρειάζεται και η εμπειρία να τα λέμε και αυτά. Ναι. Είναι ίσως εκεί ο Πλησθένης θα έπρεπε να έχει βάλει και ποσόστοση. Είναι συνδυασμός. Ναι. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό που δεν έχουν καθίσει στα σπίτια τους αυτά τα νέα άτομα και προσπαθούν να δώσουν νέες ιδέες στην αυτοδιοίκηση και να βάλουν και αυτοί το λιθαράκι τους προς αυτό, σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Εγώ ζω στην πόλη πάνω από 20 χρόνια. Είμαι γιατρός, με τιμούν οι δημότες μου και με εμπιστεύονται. Έχω μια, για όσους δεν με ξέρουν, έχω μια πορεία στο συνδικαλισμό σε μικρότερη βάση και στον Ιατρικό Σύλλογο που τον υπηρέτησα 6 χρόνια ως πρόεδρος, αλλά και έχω υπηρετήσει στο Κέντρο Αποκατάστασης Φυσικής Αποκατάστασης στην Ιγρίτα, στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχω περάσει και η μεγαλύτερη εμπειρία μου είναι τα 5 χρόνια αυτά στην αυτοδιοίκηση ως αντιπολίτευση. Έχω τη θέληση, εγώ και η ομάδα μου, η αυτοδιοικητική ομάδα ΣΕΡΑΣ με υποψήφιο τον Στέφανο Φωτιάδη, να καθίσουμε στο τραπέζι, να συνεργαστούμε, να συνενέσουμε. Έχουμε την όρεξη, τη γνώση και τη δυναμική να βρούμε, να αναζητήσουμε τις διεξόδους και να δώσουμε λύση στα μεγάλα και μικρά προβλήματα. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν άσχημες πόλεις. Υπάρχουν άβουλοι, δεν θα του άρχοντες, δεν θα πω ότι λέει, δεν μ' αρέσει η λέξη, άβουλοι αυτοδιοικητικοί που επαναπαύονται. Με αυτό το προφίλ ζητούμε την ψήφο των συνδημοτών μας για να προχωρήσουμε το Δήμο Σερών, να γυρίσει σελίδα, να βελτιώσει την καθημερινότητά του, αλλά για μας να πάρει αυτό που αξίζει, θετικό αναπτυξιακό πρόσημο. Είναι στόχος μας, είναι το στοίχημά μας. Η εξωστρέφεια του Δήμου Σερών και η ανάπτυξη. Εξωστρέφεια και ανάπτυξη και βεβαίως μένω σε εκείνο το ερώτημα με το μαγικό ραβδάκι που μου λέτε ότι δεν είναι καλή ερώτηση, εγώ δεν μπορώ να λύσω μόνο ένα. Επομένως, εξωστρέφεια και μέσα στην εξωστρέφεια και στην ανάπτυξη, εσείς μου βάζετε πάρα πολλά θέματα. Πάρα πολλά. Πρέπει να μιλήσουμε όλοι. Μου ακυρώσατε το ραβδάκι μου πάντως, κυρία Καλώτα. Το ραβδάκι σας ακυρώνεται. Δυστυχώς, μαγικά ραβδάκια δεν νομίζω να υπάρχουν. Πολιτική δυναμική, πολιτική βούληση και μακροπρόθεσμο, όραμα, σχεδιασμός. Όραμα, μία λέξη που έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ. Δύσκολο όραμα τώρα. Δεν είναι όνειρο, τα όνειρά μας. Είναι να έχουμε ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό. Με αποτέλεσμα, όποια δημοτική αρχή ανεβαίνει και διοικεί σε κάθε τετραετία, γιατί τώρα η επόμενη είναι τετραετία με τον Κλησθένη, να βρίσκει συνέχεια, να συνεχίζει τα έργα και να μην ακυρώνει η μία δημοτική την αρχή την άλλη. Για μας είναι το πιο σημαντικό που μπορεί. Και ως γυναίκα, που ξέρετε κυρία Μωράιτη, έχουμε λίγο έτσι την οικοκυρωσύνη παραπάνω. Είναι στο DNA μας. Ή μάλλον στην παιδεία μας. Εγώ αυτό βλέπω ως γυναίκα που ασχολείται με την αυτοδιοίκηση. Ένα καλύτερο νοικοκύρεμα του Δήμου μας, μόνιμο νοικοκύρεμα του Δήμου μας και όχι συμμαζεύω και ανακατεύω ξανά και ξανά και ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Καλό αγώνα. Γιατί οι επόμενες ημέρες είναι και οι πιο κρίσιμες, εκεί δηλαδή που θα πρέπει πραγματικά να τρέξετε πάρα πολύ. Είναι λίγες, δεν θα έλεγα. Είναι απλά λίγες. Έχει πάρα πολύ τρέξιμο. Ίσως πραγματικά να μην φτάνουν τα 24 ώρα. Ναι, είναι λίγες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι σε όλους μας καλή επιτυχία. Να δώσουμε έναν πολιτισμένο αγώνα, να είναι το κλίμα ήπιο
και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά για το Δήμο Σερών και θα επιτύχουμε αυτή την συνένεση, συνεργασία, φυσικά και την εκλογή μας, εννοείται, είναι ο σκοπός. Ναι, με εννοείται αυτό. Ομάδα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καλώτα. Καλό σας απόγευμα και καλό αγώνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε μια πολύ μικρή διακοπή, κυρίες και κύριοι, για να συνεχίσουμε.